Θα ξεκινήσουμε μια αναφορά που είναι ελαφρώς άσχετη με το νομοσχέδιο, αλλά για μένα και νομίζω για όλη την αριστερά συνολικά είναι σημαντική. Πριν δύο μέρες στην Πολωνία πέρασε ένας νόμος που απαγορεύει κάθε αναφορά σε οτιδήποτε διαδίδει τον κομμουνισμό. Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί στον εκφασισμό χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Και πρέπει να απαντήσει και η κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου εάν αποδέχονται αυτόν τον εκφασισμό. Εγώ λοιπόν σήμερα προτείνω στη Βουλή να γίνει μνήμα για τα 11 χρόνια μνήμης του Χαρίλαου Φλωράκη ως απάντηση σε αυτόν τον εκφασισμό. Πάμε τώρα στο νομοσχέδιο. Επειδή δεν συζητάμε σε κενό χρόνο και επειδή το ελληνικό κράτος δεν δημιουργήθηκε το 2015 με την έναρξη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να δούμε συγκεκριμένα δεδομένα. Δεδομένο πρώτο. Υπάρχει ένα πάρτι 20ετίας που το 2009 ολοκληρώνεται με οικονομική καταστροφή. Δηλαδή βουλιάξατε, τερματίσατε το κοντέρ στην οικονομία. Το 2010 η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ φέρνει το μνημόνιο και το δούνου του και για 5 χρόνια βουλιάζεται την κοινωνία, τη βιομηχανία με ρυθμούς που δεν είχαμε ούτε όταν βγήκαμε από την κατοχή το 1944. Αυτό το δεδομένο δεν μπορείτε να το αμφισβητήσετε. Και αν το αμφισβητείτε, το κάνετε μόνο για μικροπολιτικούς λόγους και δεν στέκει στη λογική. Θα συζητήσουμε λοιπόν με αυτό το δεδομένο. Γιατί οποιαδήποτε συμφωνία προκύπτει έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση της οποίας είστε οι απόλυτοι υπεύθυνοι. Το ότι βρεθήκαμε με αυτό το χρέος και με αυτό το χάσιμο του ΑΕΠ το 25% δεν ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Αυτό λοιπόν το δεδομένο μας οδηγεί σε συμβιβασμούς. Και αυτοί οι συμβιβασμοί είναι αυτοί που κι εσείς το περσινό καλοκαίρι αποδεχθήκατε. Μη μένετε έμπλεοι απογοήτευσης γιατί έχουμε αυτή τη συμφωνία σήμερα. Γιατί σε αυτή τη συμφωνία οδηγηθήκαμε επειδή στη διαπραγμάτευση δεν έχουμε εμείς το πάνω χέρι, αλλά επιστωτές. Και σε αυτή τη συμφωνία οδηγούμαστε γιατί εμείς πιστεύουμε και μένει να αποδειχθεί ότι υπάρχει αύριο, ότι υπάρχει διέξοδος από την κρίση. Ούτε τυμπανοκρουσίες, ούτε γέλια, ούτε μεγάλοι πανηγυρισμοί. Αλλά σε αυτή τη συμφωνία εμείς πιστεύουμε ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο. Μένει να αποδειχθεί. Το δεύτερο. Σε αυτό το νομοσχέδιο παίρνουμε πίσω τον ΑΔΜΙΕ και τη μικρή ΔΕΗ που εσείς με νομοσχέδιο δικό σας θέλατε να την εκποιήσετε. Ας αφήσουμε λοιπόν το παραμύθι το ποιος εκποιεί το δημόσιο πλούτο για να μην πάω πολύ πίσω στη χαρά του εξυγχρονισμού όπου εκποίησε τον ΟΤΕ. Και ξεκίνησε μετά από εκεί το ξύλωμα της κάλτσας, του τραπεζικού συστήματος και όλων των υπολείπων. Μη σκίζετε λοιπόν τα ρούχα σας για το ταμείο. Δεύτερον, όσον αφορά τις υποστηρίξεις που ξαφνικά ανακαλύψατε. Την Παρασκευή στην Επιτροπή όπου ήρθαν κάποιοι θεσμικοί φορείς σας είπαν τα εξής και παίρνω δύο παραδείγματα. Ένα είναι το παράδειγμα από τους εκπροσώπους του φορέα της μπύρας. Τι σας είπαν οι κύριοι αυτοί, ο πρόεδρός της, ότι στην εξαετία 9-15 από τα 130 εκατομμύρια χάθηκαν τα 100. Μην εμφανίζεστε τώρα υποστηρικτές σε κάτι που εσείς το καταστρέψατε. Τι σας είπαν οι εκπρόσωποι των καπνικών προϊόντων, ότι μέσα σε μια εξαετία βάλατε τόσους ειδικούς φόρους που το συγκεκριμένο προϊόν εμπορικά έχει καταστραφεί. Μην εμφανίζετε λοιπόν υποστηρικτές των πραγμάτων που εσείς καταστρέψατε. Δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Ούτε και οι άνθρωποι τους οποίους καταστρέψατε έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Θέλω να κλείσω με ένα προβληματικό άρθρο κατά την άποψή μου. Το άρθρο 56 που αφορά τον ηλεκτρονικό τζόγο κατά την άποψή μου έχει πολλά προβλήματα. Ένα εκ των οποίων το σημαντικότερο είναι ότι φορολογεί κλιμακωτά τον ΟΠΑΠ και τις 24 εταιρείες ηλεκτρονικού τζόγου με αποτέλεσμα καταρχήν να θεωρείται αθέμητος ανταγωνισμός, κατά δεύτερον όμως, επειδή ο ΟΠΑΠ δεν είναι χριστιανική εκκλησία, θα μετακυλήσει αυτό το κόστος στους πράκτορες. Αυτό σημαίνει θα τους κόψει προμήθειες και θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν σε μια διαδικασία που ήδη είναι δύσκολη για αυτούς. Μάλιστα, όταν οι 24 εταιρείες του ηλεκτρονικού τζόγου το 2015 έχουν δηλώσει όλο και όλο 116 εκατομμύρια,
κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί και οι 24, η έδρα τους είναι στο εξωτερικό. Να ελεγχθούν λοιπόν αυτές οι εταιρείες, να κλείσουν όσες τις παρανομούν και να φορολογηθούν και αυτές το 35%, για να έχουμε και μία άποψη δικαιοσύνης του τι ακριβώς είναι η φορολόγηση των κερδών σε μεγάλες εταιρείες. Γιατί δεν μπορεί μια εταιρεία που είναι στα νησιά Καϊμάν με έναν σερβερ να βγάζει κέρδη και να μην φορολογείται και καθόλου, και την ίδια στιγμή οι πράκτορες, οι οποίοι έχουν λειτουργικά κόστη, πληρώνουν την εφορία τους, δεν καταφεύγουν σε φοροδιαφυγή και δεν μπορούν να πληρώνουν διαφορετικά. Παρακαλώ, με αυτήν λοιπόν την έννοια, κλείνω κύριε Πρόεδρε. Με αυτήν λοιπόν την έννοια το συγκεκριμένο άρθρο έχει πρόβλημα και πρέπει να λυθεί άμεσα. Και το λέει και